ένα ηθικό κριτήριο. Επίσης, οι θεοί δεν είναι εκτός ηθικής. Δεν είναι προστάτες της ηθικής, αλλά δεν είναι εκτός ηθικής. Θα σας πω μερικές περιπτώσεις. Σέβονται τους γονείς τους. Είναι κάτι αυτό, είναι στοιχείο ηθικής. Σέβονται τους συγγενείς τους, όχι μόνο τους γονείς. Σέβονται τον όρκο τους, τον λόγο τους. Αν ορκιστεί ένας θεός, υποτίθεται, τον κρατάω οπωσδήποτε, αλλιώς κινδυνεύει από τη στίγα και τα λοιπά. Έχει λοιπόν και η θρησκεία της Οδής της Ιλιάδας κάποια στοιχεία που είναι πιο τονισμένα στην Οδύσσεια. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Όμηρος σε πιο προχωρημένη ηλικία έμπασε και λίγο ηθική. Πρέπει όμως να πω ότι στον Όμηρο η ψυχή είναι εντελώς, που είναι βασικό στοιχείο σε άλλες θρησκείες. Στον Όμηρο η ψυχή δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Παίζει έναν δευτερότερο ρόλο. Αναφέρεται βέβαια κάποιες ψυχές οι οποίες έναν ομιχλώδη άδη, όπου δεν είναι τόπος τιμωρίας ή τόπος αμοιβών. Υπάρχει ένας τόπος αμοιβών. Δεν είναι διευκρινισμένο αν εκεί που πηγαίνουν οι αγαθοί είναι επειδή ήταν ηθικοί. Δεν είναι καθαρό, δηλαδή δεν υπάρχει ένταση, το έντονο το ηθικό στοιχείο ότι για εκεί πάνε μόνο οι άνθρωποι που υπήρξαν ηθικοί. Αόριστα αφήνεται έτσι το θέμα, μόνο τιμωρούνται οι πολύ μεγάλοι εγκληματίες. Προσέξτε, δεν τιμωρούνται οι κοινοί θνητοί. Οι πολύ μεγάλοι εγκληματίες, και διευκρινίζω, αυτοί που ασέβησαν εναντίον των θεών. Αν σκεφτείτε, οι τρεις μεγάλοι τιμωρούμενοι στον Άδη, δεν ασέβησαν, δεν σκότωσαν κάποιον, ασέβησαν εναντίον των θεών. Αυτός ο Όμηρος τους τιμωρεί, αλλά μόνον αυτούς. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις κάποιον ενός που σκότωσε τον φίλο, τον αδερφό του ή κτλ. Που τιμωρήθηκε στον Άδη. Αναφέρονται τρεις περιπτώσεις μεγαλοεγκληματιών εναντίον των θεών όμως. Ασέβησαν εναντίον των θεών. Είτε ύβρι είχαν ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Θεό, που είναι ασέβεια κι αυτό. Ώστε αντιλήφθετε περίπου ποια είναι η κατάσταση στον Όμηρο. Το λέμε αυτό γιατί υποτίθεται ότι πάρα πολλοί ασπάζονταν την θρησκεία που θα μπορούσαμε να την πούμε ομηρική. Εμείς το μεγάλο ευτύχημα της Ελλάδος που μπόρεσε και πρόκοψε είναι ότι δεν είχαμε ισχυρά ιερατεία. Δεν είχαμε ισχυρά ιερατεία. Δεν παρουσιάσαμε μεγάλες μορφές ιερέων, Σαδουκαίους, Φαρισαίους, Εσαίους, οι γνωστές. Είχαμε το γένος των Ευμολπιδών, παραδείγματος χάρη. Αναφέρεται απλώς Ευμολπίδες που ήταν στην Ελευσίνα και κάπου αλλού θυμάμαι, αν θυμάται κανείς, ένα δεύτερο γένος. Ζήτημα είναι να αναφέρονται δύο-τρία γένη, τα οποία όμως δεν μας λένε τίποτε. Τι κάναν αυτοί, τι δοξασίες είχαν, τίποτε. Απλώς επέβλεπαν τις ιεροτελεστίες, ήταν αρμόδιοι δηλαδή, πώς θα τιμηθούν οι θεοί, πώς θα γίνουν οι τελετές και ούτω καθεξής. Δεν διαμορφώθηκε ποτέ ορθοδοξία. Αυτό επέτρεπε στους ανθρώπους να σκέφτονται τα περί θεών, χωρίς να τους καθορίζεται ένας κανόνας, που επί χίλια χρόνια εμπόδισε το Βυζάντιο να προχωρήσει. Έκανε κάποια βήματα που θα έπρεπε σε άλλη περίπτωση να τα κάνει σε 50 χρόνια. Όταν ελευθερωθήκαμε εμείς, μέσα σε 50 χρόνια παρουσιάσαμε σολομούς, κάλβους, στο ΠΚΕΦΗ βγάλαμε 5-10 μεγαλοφυείς, που επειδή είχαν απαλλαγή από όλα τις προηγούμενες, πώς να πούμε. Το Βυζάντιο λοιπόν φήμωσε επί χίλια χρόνια λόγω ορθοδοξίας, έκανε και πράγματα το Βυζάντιο. Αλλά θα έπρεπε να γίνουν σε 50 χρόνια αυτά. Έβγαλε τον Πασέλινο, έβγαλε και μερικούς άλλους, τον Ρωμανό τον Μελωδό και πάει λέγοντας. Αλλά αυτά τα περίμενε κανείς μέσα σε 50 χρόνια, 100 χρόνια να βγουν όλες αυτές οι μεγάλες μορφές.
γενικά η Ορθοδοξία πάντοτε καταπνίγει κάθε ελεύθερη διακίνηση, όπου δηλαδή διατυπώνονται σε βιβλία. Εμείς δεν είχαμε βιβλία θρησκευτικά. Δεν έχει η Ελλάδα βιβλία θρησκευτικά. Οι ποιητές της είναι, οι φιλόσοφοι είναι, έτσι θα το δείτε. Αυτοί διαμόρφωναν, ας πούμε, τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Και από τον Όμηρο περνάω στον δεύτερο, τον Ισίωδο. Όλοι ξέρετε ποιος ήταν ο Ισίωδος. Ένας φτωχός κτηματίας. Βοσκός. Ποιος βοσκός, κτηματίας ήταν. Δεν είναι κτηματίας. Άλλος είπε τη λέξη βοσκός. Αυτή τη φορά δεν το είπα. Δεν το είπες εσύ. Έβαλες, το είπες. Κτηματίας, ο οποίος καλλιεργούσε λίγα χωράφια που απέδιδαν λίγο. Και αυτό το λίγο, και αυτό το λίγο ο αδερφός του φαίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είχε δίκιο, διεκδικούσε τα χωράφια τα λίγα που το επέτρεπαν να ζήσει. Πέσαν σε δικαστήρια που φαίνεται ο αδερφός του παρουσίασε και ψευδομάρτυρες, ποιος ξέρει τι έγινε. Έχει καλά με τους δυνατούς. Με τους δικαστές. Γι' αυτό ο Ισίωδος λέει τους δικαστές, τους δίνει συστάσεις να κοιτάξουν να είναι δίκαιοι. Σημαίνει ότι δεν ήταν δίκαιοι. Όπως βέβαια πάντοτε οι δικαστές επηρεάζονται, τα ξέρετε αυτά. Λένε καλύτερα ο τελευταίος συμβιβασμός ο χειρότερος παρά πάει στο δικαστήριο, σήμερα έτσι λέμε. Αντιμετώπισε λοιπόν τι, την αδικία. Και το μόνο που ήταν όραμα στη ζωή του ήταν η δικαιοσύνη. Το μεράκι του το μεγάλο ήταν για την αδικία, άρα επέτησε δικαιοσύνης. Πού να την πάμε τη δικαιοσύνη αφού γύρω μας δεν υπάρχει. Την πήγε στους Θεούς. Είναι μια υπέροχη εικόνα που όλοι πρέπει οι Έλληνες να τη θυμούνται, μια θαυμάσια ποιητική εικόνα, ότι η εδός και η δίκη, πρέπει να εξηγήσω όμως τι είναι αυτά, η εδός είναι το αίσθημα του σεβασμού και της ντροπής βέβαια να παραβείς αυτά που πιστεύεις. Ντρέπεσαι γιατί παραβαίνεις αυτά που πιστεύεις. Συνεπώς σημαίνει βασικά σεβασμός. Η εδώ σημαίνει σεβασμός. Αυτοσεβασμός. Αυτοσεβασμός είναι μια επέκταση. Είναι ένας προσδιορισμός. Προσδιορισμός είναι. Πρώτα έχεις αρχές, τις αρχές σέβεσαι. Αν τις αρχές τις εσωτερικοποιήσεις, τότε σέβεσαι τον εαυτό σου. Αν εσωτερικοποιήσεις τις αρχές που σέβεσαι. Μην μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που θα μπορούσα να το αναπτύξω σε άλλη περίπτωση. Το μεράκι του λοιπόν ήταν η δικαιοσύνη. Τι σκέφτηκε μια ωραία ποιητική εικόνα που κάθε Έλληνας πρέπει να τη θυμάται. Λέει λοιπόν ότι η εδός και η δίκη, δίκη τι είναι, η δικαιοσύνη, άλλη λέξη της δικαιοσύνης. Το αίσθημα του σεβασμού δηλαδή και της δικαιοσύνης, απογοητευμένες από τους ανθρώπους, πέταξαν στον Όλυμπο. Είναι μια υπέροχη σκηνοθεσία, είδατε εικόνα, σκηνοθεσία είναι. Έχουμε δύο, ας πούμε, θεοποιημένες έννοιες, αυτό είναι, θεοποιημένες έννοιες, προσωποποιημένες έννοιες, που στην ολόκληρο θέμα θα μπορούσα άλλοτε να σας αναπτύξω τις προσωποποιημένες έννοιες στην αρχαία Ελλάδα. Και η σοφροσύνη προσωποποιήθηκε και η ειρήνη προσωποποιήθηκε και πολλά άλλα. Και η αρετή προσωποποιήθηκε και ένα σωρό άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιορίζομαι τώρα σε αυτές τις δύο βασικότατες αρχές που διέπουν την ηθική. Αυτά είναι όλη η ηθική. Το αίσθημα του σεβασμού, αξιών εννοείται σεβασμού, και η δικαιοσύνη. Είναι η κύρια μοχλή της ηθικής. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν στους ανθρώπους και ο καημένος τι να κάνει, τα ανάγει όλα στους Θεούς. Πού μπορείς λοιπόν σύμφωνα με τον Ισίωδο να βρεις δικαιοσύνη? Στον κόσμο το θεϊκό. Περιμένεις δηλαδή από τους Θεούς να σου δώσουν μια δικαιοσύνη. Εδώ δεν είναι πια ο Όμηρος. Κάτι πολύ διαφορετικό. Βλέπετε Όμηρο εσείς σε αυτά που οδηγόμασταν πριν από λίγο. Εδώ έχουμε άλλο κόσμο. Τίποτε διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό.
Εδώ οι θεοί έχουν σχεδόν ηθικοποιηθεί, σχεδόν. Και μόνο με αυτή την εικόνα να είχε γράψει ο Ισίωδος, είναι ένας μεγάλος ποιητής και ένας μεγάλος αναμορφωτής θρησκειών. Μόνο με αυτή την εικόνα. Αρκούσε. Για αυτούς που καταλαβαίνουν να λογείται εγώ πράγματα. Ξενοφάνης. Φιλόσοφος τώρα. Τα βάζει, κοροϊδεύει, σατιρίζει άγριο τρόπο τον ανθρωπομορφισμό των θεών. Κοροϊδεύει τους Αιγυπτίους που έχουν τέρατα κτλ. Γενικά τα βάζει με τον ανθρωπομορφισμό. Εμείς ανθρωπομορφισμό μπορούμε να ελαττώσουμε, να εννοήσουμε και τα ελαττώματα και τα προτερήματα του ανθρώπου. Δεν έχουμε δυστυχώς ποια φράση πιο αναλυτική από τον Ξενοφάνη. Μιλάω για 6ο αιώνα, κάτω Ιταλία, Μεγάλη Ελλάδα. Ο Ξενοφάνης εκεί έδρασε. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, μια ανάλυση τι ακριβώς εννοούσε. Ξέρουμε απλώς τη φράση του που κορόιδευε αυτούς που βάζουν ανθρωπόμορφους θεούς. Εδώ έχουμε μια καλυτέρευση κατά κάποιο τρόπο τον, και φυσικά είναι ο Μυροπάτης, λεγόταν αυτοί που ήταν εναντίον του Ομήρου. Είναι ο πρώτος γνωστός ο Μυροπάτης. Ο δεύτερος ποιος είναι ο πιο γνωστός, ο Πλάτων, έτσι. Δεν θα απαριθμίσω τους πάντες, θα πάω στον Πίνθαρο, σε σταθμούς δηλαδή, θα πιάσω μεγάλους. Πάω στον Πίνθαρο. Αντιμετωπίζει ελαττώματα θεών, έρωτες, μοιχείες, κλοπές, όπως ο Ερμής έκλεβε, ήταν και λίγο κλεφτράκος κτλ. Τι λέει ο Πίνθαρος ρητά, ξεκάθαρα. Αυτά τα λένε στόματα ασεβών. Συγκρατήστε τη φράση. Πάει όλος ο ανθρωπομορφισμός. Ήδη από τον Πίνθαρο, αρχές 5ου αιώνα, πάει ο ανθρωπομορφισμός που ξέρετε του Όμηρου. Και εν μέρει και του Ισίωδου, γιατί και αυτός ακόμα κάπως ανθρωπόμορφος τους έβλεπε τους θεούς. Αλλά τους είχε δώσει μια ηθική διάσταση πολύ σημαντική. Όταν λοιπόν ο Πίνθαρος απαλλάσσει εντελώς από τα ελαττώματα των ανθρώπων, τον κόσμο των θεών. Και για να γίνει πιο πιστικός, να μην μείνει απλώς στην κατηγορία ότι όλα αυτά τα λένε ασεβείς, αναλαμβάνει και διηγείται ξανά τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων με ηθική χρειά. Αυτό είναι, δηλαδή το κάνει και στην πράξη. Δείτε, αυτό δεν ήταν έτσι, αλλά δίνει μια ερμηνεία δική του, η οποία είναι ερμηνεία ηθική. Απομακρύνει τα ανήθικα στοιχεία, αυτά που του φαινόταν ανήθικα. Γιατί εκείνοι που απέδιδαν ανηθικότητες στους θεούς, δεν τα έβλεπαν προφανώς ως ανηθικότητες. Αργότερα μεταβάλλονται οι ηθικές, πώς να πούμε, αντιλήψεις και λέμε ότι να είναι ανήθικοι οι θεοί. Εκείνοι που τους έκλασαν πίστευαν ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλάζουν οι αντιλήψεις μας, λέμε, μένουν οι παλιές, τα παλιά γραπτά δηλαδή μένουν και λέμε να αυτός ο Θεός είναι ανήθικος. Ώστε ο Θεός του Ξενοφάνη, ο Θεός του Πίνθαρου, κάθε άλλο παρά ανήθικη είναι. Δεν θα προχωρήσω πάρα πολύ γιατί ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος και θα πάω στον